Και κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι του Travel Guide στην πόλη των πόλεων. Καλώς ήρθατε στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη, όποιος κι αν θα πάει. Όσο κι αν ο πλανήτης Γη είναι πανέμορφος, λίγες πόλεις στο σημερινό υπαρκτό κόσμο μπορούν να διεκδικούν με αξιώσεις τον τίτλο ως μία από τις γοητευτικότερες πόλεις του κόσμου. Η Κωνσταντινούπολη ασφαλώς και μπορεί. Άλλωστε, καμία άλλη πόλη του κόσμου δεν αποτελεί το φυσικό σύνορο Ευρώπης και Ασίας και καμία δεν υπήρξε πρωτεύουσα, δύο εκ των μεγαλύτερων και με τοπικά συγκρουόμενων αυτοκρατοριών του κόσμου, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι αυτό το ασύγκριτο γεωγραφικό πλεονέκτημα που εκτινάσει την ιστορία της πόλης στα 8.000 χρόνια και επιτάσσει μία έστω ολιγόρη κρουαζιέρα στην πλωτή λεωφόρο της στο Βόσπορο, εδώ όπου τα παρατεταγμένα παλάτια μοιάζουν με φάρους πολυτελείας. Επιβλητική, ενιγματική, σαγηνευτική, ως πόλη των πόλεων, για εμάς τους απανταχού Έλληνες, ασκεί και μία επιπλέον ξεχωριστή γοητεία, που ακόμη κι αν δεν αποτυπώνεται πλήρως στη σύγχρονη της όψη, επιπλέει από το συναίσθημα του ένδοξου παρελθόντος της. Είτε στο πρώτο σας ταξίδι στην πόλη, είτε στο δέκατο, οι εναλλαγές τοπίων και πολιτιστικών τάσεων δεν σταματούν παρά να είναι καταιγιστικές. Γιατί αυτό το καλεδοσκόπιο πολιτισμών είναι ταυτόχρονα και μία πολυδιάστατη κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη που όσο σε ελκύει η γοητεία της, τόσο σε έλκει σαν μαγνήτης και σε κάνει να επιστρέφεις εδώ ξανά και ξανά. Η οδός Ιστικλάλ ή αλλιώς Ανεξαρτησίας θα είναι πιθανόν και ο πρώτος δρόμος που θα έρθετε φτάνοντας εδώ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, δύο βήματα εξάλλου απέχει από τη γνωστή πλατεία Ταξίμ. Και εδώ θα έρθετε βεβαίως γιατί η Ιστικλάλ δεν είναι μόνο ένας απλός τυχαίος δρόμος, αλλά το επίκεντρο της Κωνσταντινούπολης και το επίκεντρο των αγορών, αλλά και της διασκέδασης. Την ημέρα. Τη νύχτα. Την ημέρα. Τη νύχτα. Όχι, την ημέρα. Όχι, τη νύχτα. Ταμάμ, εντάξει, και την ημέρα και τη νύχτα, αλλά εμείς εξετάζουμε τώρα την ημέρα. 3 χιλιόμετρα σε μήκος, αλλά μοιάζει για 10. Καθώς εδώ η πεζοδρομημένη Ιστικλάλ είναι γεμάτη από κάθε λογής καταστήματα και πολύ κόσμο που επιδίδεται σε μια αέναη κινητικότητα. Εδώ το μποτιλιάρισμα ανθρώπων δεν είναι πιθανότητα, αλλά βεβαιότητα. Zalim,
Η Ιστικλάλ ήταν τη δεκαετία του 30 κόμβος της υψηλής αστικής τάξης. Ακόμη θυμούνται οι κάτοικοι της πόλης πως από εδώ, από την Ιστικλάλ, κανείς δεν τολμούσε να περάσει χωρίς να φοράει γραβάτα ή παπηγιόν. Σήμερα εγώ δεν έχω παπηγιόν, δεν είμαστε και στην Ιταλία εξάλλου. Έχω όμως τα καλύτερα γλυκά της πόλης. Εδώ, στο ιστορικό Σαράι. Καθώς κατεβαίνετε στην Ιστικλάλ και λίγο πριν φτάσετε στο ελληνικό προξενείο, θα δείτε μια τεράστια γυάλινη βιτρίνα που προκλητικά θα σας κλείσει το μάτι, βλέποντας ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο που μοιάζει από μπακλαβά και το σιρόπι του να στάζει. Προκλητικά λοιπόν θα μπείτε μέσα και θα βρεθείτε σε ένα παράδεισο γλυκών εδώ στο Σαράι Μουχαλεμπίτσισι, που από το 1935 κρατάει τα σκύπτρα ως σημείο αναφοράς στα παραδοσιακά γλυκά τα πολίτικα. Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου, πρέπει να είμαι μάλλον σήμερα. Και ξεκινάω να τα παρουσιάσουμε ένα-ένα. Ξεκινάω λοιπόν εδώ με το πολίτικο εκμέκ, που ουσιαστικά εκμέκ στα τουρκικά σημαίνει ψωμί, άρα είναι και το βασικό συστατικό αυτού του γλυκού είναι το ψωμί. Φυσικά περιέχει αυγά, γάλα και πάνω η μεγάλη πινελιά είναι το καϊμάκι. Που το καϊμάκι δεν είναι κάτι άλλο από παχύρευστη κρέμα που φτιάχνεται όμως από βουβαλίσιο γάλα εδώ. Δίπλα για τους λάτρεις της σοκολάτας έχουμε μια σπεσιαλιτέ εδώ το σαράι, σαράι με σοκολάτα που ουσιαστικά είναι παχύρευστη βανίλια, έτσι η κρέμα και πάνω υπέροχο σιρόπι σοκολάτας. Ανάθερμα. Thank you. Μου αλλάζουν και το υπέροχο σαλέπι που πήρα. Thank you so much. Γιατί μέχρι να ετοιμαστούμε για τα γυρίσματα, κρύωσε μου λένε και εδώ είναι πολύ φιλόξενοι και μου φέρανε ένα άλλο σαλέπι. Για τους νεότερους, βασικό συστατικό εδώ στο σαλέπι είναι η ορχιδέα, η οποία κάνει το ζεστό γάλα πιο πηχτό ακόμη. Φυσικά περιέχει ζάχαρη και θα βάλω και κανέλα, γιατί έτσι σερβίρεται. Για να δοκιμάσω και λίγο. Πραγματικά το καλύτερο σαλέπι της πόλης. Υπέροχο. Λοιπόν, πάμε και στην συνέχεια των γλυκών. Τρίτο στη σειρά, πάμε σε κάτι πιο υγιεινό. Είναι το γλυκό παραδοσιακό κιδόνι, ένα χαρακτηριστικό γλυκό της πόλης. Και εδώ σερβίρεται βεβαίως με την πινελιά από καϊμάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ που το σηκώνω, γιατί θέλω να το τιμήσω δεόντως, καθότι πρόκειται για ένα γλυκό που όλοι το γνωρίζετε, είναι το λεγόμενο καζάντιπι. Καζάντιπι, που ουσιαστικά στα τουρκικά σημαίνει ο πάτος του καζανιού. Είναι δηλαδή μια καμπουρδισμένη κρέμα που ο πάτος της κρέμας αυτής έρχεται πάνω. Το γυρίζουν λοιπόν τα πάνω κάτω για να έχουμε και ένα ωραίο έτσι αισθητικό αποτέλεσμα πέρα από την υπέροχη γεύση που έχει το συγκεκριμένο γλυκό. Φτιάχνεται με ριζάλευρο και βουβαλίσιο γάλα και μάλιστα εδώ υπάρχει ένας ωραίος μύθος. Λένε ότι το γλυκό αυτό προέκυψε τυχαία όταν ένας από τους μάγειρες του Σουλτάνου έφτιαχνε μια κρέμα και την έκαψε. Του την πρόσφερε όμως με φόβο να μην έχει κυρώσεις, παρ' όλα αυτά άρεσε πολύ στο Σουλτάνο και να, έτοιμο το καζάντιπι και σήμερα. Θα συνεχίσω εδώ με το ταούκ τιοκτσού. Ακούγεται και παράξενο ως όνομα και είναι και παράξενο και στα υλικά του. Πρόκειται για μια καραμελωμένη, λαστιχωτή κρέμα που περιέχει βέβαια, εκτός των βασικών και απλών υλικών, περιέχει και στήθος κοτόπουλου. Όπως ακριβώς το ακούσατε, παίρνουν το στήθος το κοτόπουλο, το τεμαχίζουν, το τρίβουν πάρα πολύ καλά και μπαίνει μέσα στην κρέμα και πραγματικά δεν το νιώθει σε γεύση. Και να συνεχίσουμε τώρα
εδώ. Πάμε σε ένα άλλο γλυκό με πάρα πολλά φρούτα, όπως βλέπετε πάνω-πάνω. Α, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Φίλοι τηλεθεατές. Λοιπόν, εδώ έλεγα για το συγκεκριμένο γλυκό, το οποίο όλοι το ξέρουμε. Είναι το ασουρέ. Πουτίνκα με φρούτα και πολλούς ξηρούς καρπούς. Εδώ, ένα γλυκό, το οποίο ναι, μεν εκ πρώτης δεν σας πάει ο νους, το ξέρετε, αλλά το ξέρετε βεβαίως, γιατί πρόκειται για ένα ριζόγαλο εδώ, πολύτικο. Πιο έντονο στη γεύση, με πιο έτσι πηχτό γάλα και από πάνω με μια κρούστα που βλέπετε έχει πιάσει το γάλα που ψήνεται. Και για όσους θέλουν να φάνε την πουτίνκα τους, αλλά θέλουν και τη σοκολάτα, δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτή, εδώ έχουμε μια πουτίνκα με σοκολάτα. Και κλείνω το πρόγραμμα των υπέροχων αυτών και πραγματικά υπεργευστικών γλυκών με μια τεράστια προκλητικότατη ποικιλία από μπακλαβά. Κοιτάξτε πόσα είδη, και με φιστίκι και με καρύδι και με αμύγδαλο και πολύ ωραία συνδυασμένα με πάρα πολλές τρώσεις φύλων και μεγάλο κόπο για να το φτιάξουν βεβαίως. Είναι προκλητικά και αυτό έτοιμο μπροστά σας για να το απολαύσετε. Και τώρα πρέπει να κληθώ να επιλέξω ένα από όλα τα γλυκά που μου αντιστοιχεί να καταναλώσω και λέω να πάω αυτό που πιστεύω όλους σας έκανε πιο μεγάλη εντύπωση, το Tauk Yok Soup, που είναι η κρέμα με το κοτόπουλο. Για να δούμε πώς είναι. Μαζί να το δούμε, παρέα. Υπέροχη λαστιχωτή κρέμα. Εκπληκτικό. Τόσα γλυκά που θα έχετε καταναλώσει, αν δεν έχετε ενδώσει σε μια βόλτα με το παραδοσιακό κόκκινο τραμ που διασχίζει την Ιστικλάλα πάκρις άκρη, για να κάψετε τις θερμίδες θα την περπατήσετε πέρα για πέρα, φτάνοντας στο ξακουστό πέρα. Και επειδή σίγουρα θα έχετε κουραστεί, ποιος είναι ο νούμερο ένα τρόπος χαλάρωσης εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ποιος άλλος από το να απολαύσετε ένα αυθεντικό χαμάμ. Όχι οπουδήποτε τυχαία, αλλά σε ένα από τα καλύτερα χαμάμ της πόλης που είναι εδώ κοντά, στην περιοχή Τόπανε, με το όνομα Kilic Ali Pasa Hamami. Εκεί πάμε κι εμείς τώρα. Πάρα πολλά χρόνια και ο βασικός του λόγος ήταν ο εξαρτησμός.
Η ιεροτελεστία του χαμάμ απαιτεί πρώτα απ' όλα να προσαρμοστεί το σώμα σας στην υψηλή θερμοκρασία που επιτυγχάνεται ξαπλώνοντας για 10 λεπτά στο αρχοντικό, καυτό, θερμενόμενο, εξαγωνικό λευκό μάρμαρο, το λεγόμενο Cube Cassis, μέχρι να μεταφερθείτε στη μαρμάρινη δεξαμενή νερού. Και επειδή πριν πολύ μπορεί να μην με ακούγατε ή να μην με πιστεύατε, επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Γιατί όσοι στο άκουσμα της λέξης ανατολίτικο μασάζ φαντάζεστε και δικαίως καλλίγραμμες ανατολίτισσες να σας τρίβουν με τα βουτυγμένα στα εθέρια έλαια απαλά τους χέρια, στη διάρκεια αυτού του αυθεντικού ρεπορτάζ θα αλλάξετε γνώμη άρδιν. Αυτό είναι το επάγγελμά του πάλι, γιατί χρειάζεται πολύ δύναμη προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο μασάζ και το καλύτερο αποτέλεσμα. Σαφώς. Όλο το πλήρες πακέτο του Original Hammam περιλαμβάνει τρίψιμο, απολέπιση, πλύσιμο και λούσιμο μέσα σε ποσοστό υγρασίας που ξεπερνά και εκείνο της τροπικής Σιγκαπούρης, αφού αγγίζει το 100%. Και 100% το Κωνσταντινοπολίτικο χαμάμ δεν έχει καμία σχέση με τα μοντέρνα steam baths, τα ατμόλουτρα που διαφημίζουν διάφορα ξενοδοχεία και σπα, γιατί σε αυτά απλά διαχέεται καυτός ατμός, ενώ σε ένα παραδοσιακό χαμάμ η εφίδρωση γίνεται σταδιακά και ευχάριστα, ενώ και ο ίδιος ο περιβάλλον χώρος υπερέχει, με αποκορύφωμα τον εντυπωσιακό, μαρμάρινο βέβαια, ουράνιο θόλο. Βέβαια, μέσα σε όλο το περιβάλλον ενθουσιασμού, όλο και κάποιο επιφώνημα πόνου ή ευνηδιασμού, μοιραία θα σας ξεφύγει. Αυτό θα είναι. Όταν θα εξαφανιστείτε από τον αφρό, από το χαμάμ σαπού, τότε κορυφώνεται έτσι και η υπέροχη αίσθηση εδώ που θα έχετε μέσα σε ένα χαμάμ αυθεντικό, εντός του Κωνσταντινούπολη. Μετά από μία τόσο έντονη, τόσο αυθεντική και τόσο αποτοξενωτική εμπειρία χαμάμ, εδώ στο παραδοσιακό Κίλιτς Αλί Μπαμπά Χαμάμι, που σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, θα χρειαστείτε μία ώρα χαλάρωσης στο Νοντά για να συνέλθετε.
Προσοχή όμως, μην το παρακάνετε και χάσετε το φέρι για Χαλκιδόνα. Όχι έτσι ξαφνικά, αλλά αποφασισμένα έχουμε μόλις ξεκινήσει από το κεντρικό λιμάνι του Εμίνωνου και με ένα ευρώ και κάτι παραπάνω και σε μόλις 20 με 25 λεπτά της ώρας θα αλλάξουμε Ήπειρο. Προορισμός μας η ασιατική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα το σημερινό κατοίκιο ή τη δική μας Χαλκιδόνα. Βέβαια ο αέρας και το κρύο είναι αδιανόητα πολύ ισχυρά και έχω μόλις βγει από το χαμάμ, ωστόσο αξίζει σίγουρα τον κόπο γιατί η θέα και συνέστημα πλέοντας εδώ στα νερά του Βοσπόρου είναι στοιχεία πραγματικά αναντικατάστατα. Neden bu elveda? Neden bu elveda? Είμαστε λοιπόν, φτάνουμε στη Χαλκιδόνα. Μια περιοχή που γεννά σε όλους μας μία σειρά από μνήμες, καθώς πρωτοκατοικήθηκε από Έλληνες ήδη από το 675 π.Χ., δηλαδή σύμφωνα με τον ιστορικό τουλάχιστον Στράβωνα, 17 χρόνια πριν από την ίδρυση του Βυζαντίου, που την τοποθετεί περίπου στο 658. Έτσι, με ελληνικό λοιπόν συνέστημα και δυνατό χαρακτήρα, έχω εδώ και ένα ελληνικό σνακ που μας ακολουθεί στα ταξίδια μας. Μια ελληνικότατη βάφλα με πολύ χαρούμενο αισιόδοξο όνομα. Έλα, γλάρε. Λάρε. Είναι και υπέροχη αφράτη όπως μου αρέσει και κυκλοφορεί σε πολλές γεύσεις. Βανίλια μου τύχε εμένα σήμερα, που είναι και μία από τις αγαπημένες μου γεύσεις.
Πολύ εύκολα και δεξιά από την προκυμαία των Φέρι θα βρεθείτε περπατώντας στον εμπορικό πεζόδρομο Γιάσα, όπου και βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Εφημίας, χτισμένη πάνω στα ερείπια Βυζαντινού Ναού. Απαραίτητη στάση για να πάρετε τη χάρη της Αγίας που για την ιστορία μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού, πριν ξεχυθείτε στους γύρω πεζόδρομους του σημερινού Καντίκιοη, που εκτός από έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας Φενέρμπαχτσέ, είναι και η καρδιά της διασκέδασης εδώ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Εδώ λοιπόν στην υπέροχη περιοχή του Καντίκιοη, τη Χαλκιδόνα, μπορώ να πω ότι εμένα τουλάχιστον μου αρέσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο της πόλης, γιατί είναι πιο αυθεντικό. Και εδώ βεβαίως μπορείτε να κάνετε όλες τις αγορές σας, τις οποίες πολύ βεβαίως θα σπέψετε να κάνετε στο τουριστικό Καπαλί Τσαρσί. Μερχαμπά. Όπως τα λέει είναι. Στη διάσημη λοιπόν αγορά των πάντων, το Καπαλί Τσαρσί, που όμως έχει πλέον τουριστικοποιηθεί αρκετά. Άρα είναι περισσότερο εμπορικό κέντρο από ότι θα λέγαμε μια απλή παραδοσιακή αγορά. Τώρα, και εμείς θα πάμε εκεί. Θα πάμε όμως με ένα μαγικό τρόπο που βρίσκεται μέσα σε αυτό εδώ το κουτάκι. Μέσα στην ξύλινη αυτή συσκευασία που ακούει στο όνομα FK. Τι περιέχει αυτό το πολύ ωραίο λοιπόν ξύλινο κουτί? Περιέχει ένα δώρο για εσάς. Ένα μοντέρνο πρωτότυπο ξύλινο ρολόι της επωνυμίας FK, που μπορεί να γίνει δικό σας και να φτάσει στα χέρια σας με ένα πολύ εύκολο και δωρεάν τρόπο. Μπαίνοντας τώρα στο Facebook της εκπομπής μας, Travel Guide 24, και κάνοντας like στη σελίδα και γράφοντας κάτω από τη σχετική δημοσίευση ρολόι FK το σχόλιο σας για την εκπομπή μας. Το συγκεκριμένο λοιπόν ρολόι, πρωτότυπο, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, είναι λοιπόν ξύλινο, 100% υποαλλεργικό, και βεβαίως το φοράτε και κερδίζετε σίγουρα τα βλέμματα όλων. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, γυρίζουν όλοι όσοι μας βλέπουν τώρα, γυρίζουν και παρατηρούν το ρολόι αυτό που δείχνω εγώ σε εσάς, και έχει γυρίσει όλος ο κόσμος και βλέπει το ρολόι. Ένα λοιπόν ρολόι με την επωνυμία FK, που φτάνει εύκολα στα χέρια σας είπαμε, κυκλοφορεί πλέον σε όλα τα καλά χρυσοχοΐα, και το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του ρολογιού είναι ο μηχανισμός, καθώς προέρχεται από μηχανισμό ιαπωνικό Μιγιώτα, που το καθιστά άψογο και ακριβές για να μην χάνετε ούτε ένα λεπτό από το χρόνο σας και ούτε ένα λεπτό και από την εκπομπή μας. Θα το φορέσω κιόλας να δείτε πόσο ωραίο είναι. Το φόρασα λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο, είναι αυτό που λένε οι Τούρκοι εδώ, Çok güzel. Με αυτό λοιπόν το μαγικό ρολόι, ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στον χρόνο. Όσο λοιπόν εγώ θα κινώ τους δείκτες του ρολογιού προς τα πίσω, θα μεταφερθούμε λίγα χρόνια πίσω για να πάμε να παρακολουθήσουμε τι κατέγραψε η κάμερα του Travel Guide στο Καπαλί Τσαρσί. Εκεί δεν είδαμε καφέ τόσο ωραίο που φτιάχνουν εδώ, αλλά είδαμε παγωτό.
Μέρχαμπα, μέρχαμπα. Ζελάτο. Α, ζελάτο. Παγωτό. Σοκολάτα. Γι' αυτό κάνω τόσο καλά παγωτό, ε. Κρέμα, σοκολάτο. Κρέμα, σοκολάτο και γυαλό. Βάζει και πολύ. Απαντεώνας. Βάζει. Το κέρδισα με την αξία μου, λοιπόν. Hadi bir durak bir yanak yolla. Kurumuş yüreğim bir namazsın. Bir bakarsan sağına soluna. Kim deliden deli anlarsın. Hadi bir durak bir yanak yolla. Kurumuş yüreğim ne malansın. Bir bakarsan sağına soluna. Kim deliden deli anlarsın. Hadi bir durak bir yanak yolla. Bir bakarsan sağına soluna. Τι και αν την αποκαλούν κλειστή, σκεπαστή αγορά, στην ουσία μόνο κλειστή δεν είναι. Αφού καθημερινά την επισκέπτονται περισσότερα από 5 εκατομμύρια άτομα. Είτε Τούρκοι, είτε βέβαια τουρίστες. Θεωρείται η Μέκκα των καταναλωτών, καθώς βαβούρα, φωνές, κοσμοσυρωή και περισσότεροι από 4.000 μαγαζάτορες με τις πραμάτιες τους κλείνουν στη συγκεκριμένη αγορά όλα τα χρώματα και αρώματα της Τουρκίας. Όσο και να ψάξετε στα στενά της αγοράς του Καπαλί Τσαρσί, δεν θα βρείτε τα μυστικά της πολιτικής κουζίνας. Γιατί πολύ απλά τα μυστικά της πολιτικής κουζίνας, και δεν εννοώ την ταινία, βρίσκονται στην πιο πολύχρονη αγορά της πόλης. Την αγορά μπαχαρικών, τη λεγόμενη Αιγυπτιακή αγορά. Ελάτε, πάμε μέσα. Έλα, έλα. Έλα! 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 Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Deli bile deli bile deli bile ara sıra laf anlar. Beni bile beni bile beni bile değil asla sen kendini avuttun. Beni bile beni bile beni bile aşktan soğuttun. Γιατί οι Αιγυπτιακοί, γιατί στη συγκεκριμένη αγορά πολλούνταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια προϊόντα που ερχόντουσαν από το Κάιρο. Σήμερα όμως κατακλείζεται από λιχουδιές, τούρκικες και πολίτικες. Και με πρωταγωνιστή αυτών, τι άλλο, τα μπαχαρικά. Κοντά μου έχω την Εσύν. Εσύν, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθαμε και εμείς στην πόλη. Και θέλω να μου λύσεις την απορία που έχω. Αν λοιπόν αυτούς εδώ ο παστρουμάς, γενικά ο παστρουμάς, αν παρασκευάζεται από καμήλα. Όχι, αυτό ήταν πριν 40 χρόνια. Τα έφτιαχνα. Α, μπράβο. Όμως αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δεν το φτιάχνουνε. Και άμα θα πει κανείς ότι είναι από καμήλα, πιανόμουν για να το πουλήσει. Για να το πουλήσει. Μικρό ψεματάκι. Άρα είναι από τι, μοσχαρίσιο λοιπόν είναι το κρέας. Και εδώ στην πόλη πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε τον παστρουμά. Πέρα από σκέτο, ξέρω εγώ, είσαι ομό όπως είναι.
Πού άλλο θα μπορούσαμε να... Κανονικά τρώγεται σαν μεζέ σκέτο, όπως βλέπετε, κόβουν σε λεπτές φέτες. Αχα. Και τρώγεται σαν μεζές. Όμως, εάν θέλετε, σαν φύλλο χαρτιού είναι σχεδόν, ε. Ναι. Το φτιάχνουν πίτα, παστορματοπίτα, και πέραν από αυτό, είναι πολύ φημισμένο στην Κωνσταντινούπολη, φτιάχνουν φασολάδα με παστορμά. Το οποίο όμως συνήθως θα κάνουν το χειμώνα. Το χειμώνα, εντάξει, και ναι. Το φαντάζομαι γιατί. Ναι. Αυτό που κράτησες πριν είναι από φουλάρι το μοσχαριό, ναι. Και τα άλλα μικρά κομματάκια, πιάσε ένα από εκεί. Θα το μέσα. Μπράβο, ναι. Α, οπότε μπορεί κανείς να διαλέξει μπούτι ή πλάτη. Ποιο θεωρείται καλύτερης ποιότητας? Είναι από πλάτη. Είναι πιο μαλακό. Είναι πιο μαλακό. Αυτό, ας πούμε, είναι... δεν έχει λίπος. Είναι αυτό εδώ που βλέπεις. Το οποίο, όπως βλέπεις, δεν έχει λίπος. Όμως το κρέας είναι λίγο πιο σκληρό. Όμως αυτό που είναι από πλάτη, το κομμάτι που κράτησες μεγάλο, έχει λίγο λίπος. Κανονικά πρέπει να έχει λίπος για να είναι πιο μαλακό και πιο νόστιμο. Πόσο καιρό μπορεί να συντηρηθεί ο παστουρμάς αυτός? Κοίταξε να δεις, ο παστουρμάς αεροστεγός 2 μήνες έξω από το ψυγείο. Α, 2 μήνες. Ναι, και το χειμώνα μπορεί να αντέξει και 3 μήνες. Δεν υπάρχει φαντάζομαι. Πρόβλημα, ναι. Είναι πολύ ωραία και πολύ καλή η Τούρκη. Τέλειο. Ασύν μπορεί να βρισκόμαστε στο νούμερο 26 εδώ στην Αιγυπτιακή αγορά. Εγώ όμως βάζω 20. Γιατί είσαι πολύ καλή και μιλάς και πολύ καλά ελληνικά, να πούμε. Μα είναι ελληνική αγορά, οφείλει να μιλήσουμε ελληνικά. Γιατί έρχονται αρκετά Έλληνες εδώ πέρα και θέλουν να πάρουν παστούρμα, ας πούμε, να έχουν την εμπιστοσύνη, να είναι καλό κρέας. Και όταν πληρώνει κάποιος, πρέπει να φάει καλά, έτσι δεν είναι? Σωστό. Και από εδώ ψωνίζουν με εμπιστοσύνη. Και αυτό προτιμάνε σε εμάς. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που έρχονται εδώ πέρα. Και από το καπαλί τσαρσί του παρελθόντος, να είμαστε τώρα επιστροφή στο παρόν, σε αυτό εδώ το επεισόδιο που ουσιαστικά σας εισάγει σε ένα πολύ εντυπωσιακό χώρο του παρελθόντος, που είναι του παρόντος. Σας μπέρδεψα, το ξέρω, γι' αυτό σας παραδίδω σε ένα πραγματικά αυθεντικό, υπέροχο τοπίο. Πολύ κοντά στο τουριστικό καπαλί Τσαρσί και ευτυχώς πολύ μακριά από τις ορδές τουριστών βρίσκεται εδώ ένας κρυμμένος θησαυρός παράδοσης, τον οποίο και αποκαλύπτουμε εμείς σήμερα με το έτσι υπέροχο όνομα Τσορλουλού. Τώρα θα μου πείτε πώς θα το βρείτε ερχόμενοι εδώ στην πόλη. Ρωτώντας πας στην πόλη ή πιο απλά μπαίνοντας στο Facebook της εκπομπής μας Travel Guide 24. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που θέλετε. Ο συγκεκριμένος εδώ ο χώρος κάποτε ήταν ένα σχολείο θρησκευτικό για τη διδασκαλία του περίφημου χορού των Δερβίσιδων.
ενώ από τα μέσα του 20ου αιώνα έχει μετατραπεί μία ολόκληρη κρυμμένη στοά σε ένα άλλο είδος διασκέδασης, καθώς φιλοξενεί μία σειρά από καφετέριες που έχουν ως σημαία τους τι άλλο από τον αργυλέ. Όλοι εδώ μέσα κάνουν αργυλέ. Με τη μικρή διαφορά ότι εδώ επιτρέπεται ο ναργιλές, αλλά δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Μην ανησυχείτε όμως, ερχόμενοι εδώ δεν θα δείτε ούτε ένα τουρίστα. Τουλάχιστον μέχρι να προβληθεί το επεισόδιο, μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να αναπνεύσετε εδώ όλα τα αρώματα της Ανατολής που προέρχονται τόσο από την τεράστια ποικιλία γεύσεων στον ναργιλέ, αλλά και από τον παραδοσιακό καφέ ή το τσάι. Διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Μέχρι και χαλιά έχω. Κοιτάξτε, χαλιά κρεμασμένα στον τοίχο. Πού σε μοιραράκι. Έλα εδώ να πάρεις τα χαλιά σου και να πιεις τον αργυλέ σου. Μία λοιπόν υπέροχη, καθαρά, αυθεντική ατμόσφαιρα που είναι γνωστή μόνο στους ντόπιους εδώ της πόλης. Και τώρα πλέον τη χαρίζουμε και σε εσάς. Σιγά που δεν θα πνιγόμουν από τον αργυλέ. Μία ακόμα. Kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm. Her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil. Kaybetmekten korkarım. Seni sevmekten deli, kaybetmekten korkarım. Kaybetmekten korkarım. Εδώ στο Τσουρλουλού, ανάμεσα στον τόσο καπνό από το κάπνισμα του ναργιλέ, η Ελλάδα είναι παρούσα μέσω της ελληνικής μουσικής. Μία παρέα Τούρκων φοιτητών διασκέδαζε ακούγοντας τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και τιμώντας τα τραγούδια του μεγάλου μας Στράτου Διονυσίου. Αγάπη μου, στα μάτια κοίταξε με. Κι αγάπη, μόνο αγάπη φωνάξε με. Σίγουρα αυτή η νύχτα στην Κωνσταντινούπολη ήταν γεμάτη εκπλήξεις. Και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με. Στο επόμενο ταξίδι του Travel Guide στην Κωνσταντινούπολη μπαίνουμε στα άδυτα του πιο διάσημου μπακλαβατζίδικου της πόλης με ιστορία από το 1820 και με φήμη που φτάνει σε κάθε γωνιά του κόσμου. 1, 2, 3, 4. Κοιτάξτε ότι πίσω από το πολύ ωραίο αυτό λεπτό φύλλο Καρακιόγγιουλούγλου. Ναντίγγιουλούγλου. Μπορείτε να διαβάσετε ακόμα και το λογότυπο του Travel Guide. Τουρκία, Ιουνάν, Τούρκο. Τουρκία. Κοιτάξτε εδώ, αγάπες. Τουρκία, Ελλάδα, ε. Το κάνουμε ένα εδώ, ειδικά για τον μπακλαβά. We have a baklava in Yunnan. Yunnanistan. Ανεβάζουμε στο ζενίθ τη διασκέδασή σας, πλέοντας τα νερά του Βοσπόρου και απολαμβάνοντας αυθεντικό belly dance.
Και ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας στην πόλη, μαγεμένη εξωτερικά και εσωτερικά από το Ναό των Ναών, τη Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Και από την Κωνσταντινούπολη κατηφορίζουμε νότια στις ακτές της Μεσογείου και στην πόλη του βασιλιά Άταλου, την Ατάλεια. Θαυμάζουμε όλους τους μάρτυρες της ελληνιστικής περίοδου, είτε έξω είτε και μέσα στην πόλη της Ατάλειας. Κάνουμε το απαραίτητο πέρασμα από την παλιά πόλη, εκεί όπου τα παλιά ελληνικά σπίτια έχουν κριθεί διατηρηταία και τελούν υπό την προστασία της UNESCO, ως πολιτιστική κληρονομιά. Δοκιμάζουμε το αγαπημένο κεμπάπ του Μέγα Αλέξανδρου, το διάσημο Ισκεντέρ κεμπάπ. Ανάβουμε τα φώτα στην παραμυθούπολη Sandland Park με τα θαύματα του κόσμου να είναι χτισμένα από νερό και άμμο και νυχτοπερπατάμε από την Ατάλεια μέχρι και το παραθαλάσσιο θέρετρο της Μαρμαρίδας. Όλα αυτά μαζί σε ένα επεισόδιο φτιαγμένο για σένα. Γιατί σαν τους τηλεθεατές του Travel Guide δεν έχει. Σας περιμένουμε!